Πέθανε, έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε να σταματήσω. Μισούσα να είμαι μόνος μου. Έβαλε τα κλάματα. Όταν συνέβη μέσα στο παιχνίδι, εκείνη τη στιγμή υπήρξε κάποιος πανικός και το συνειδητοποίησα ότι δεν θα τα πάω, ότι θα με κρατήσει πολύ καιρό έξω. Είναι όταν μπήκα στα αποδυτήρια και είδα τα πρόσωπα του γιατρού και του φυσιοθεραπευτή, οι οποίοι δεν θέλανε να μου πούνε ακριβώς το τι νομίζουν ότι έχω. Εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Σου πω, την πρώτη φορά δεν ήξερα τι είναι. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα περί τίνος πρώτη. Τη δεύτερη φορά το έπαθα, ήξερα. Με το που το έπαθα, ήξερα ακριβώς τι είχα στο πόδι μου. Δεν ξέρω, δεν έχω ξανανιώσει νομίζω έτσι στη ζωή μου. Τα είχα καλά με το μυαλό μου, όπως σου είπα, γιατί υπέφερα, έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε να σταματήσω. Στην αρχή, το διάστημα που μου είχαν πει ότι θα μείνω έξω ήταν καλά. Ήταν πολύ μικρότερο από το διάστημα που τελικά έμεινα. Όσο περνούσε ο καιρός, αυτό με ταλαιπωρούσε αρκετά περισσότερο και ειδικά στο μυαλό, γιατί έβλεπες ότι περνούσε ο καιρός και αυτό που έχεις είναι εκεί, δεν αλλάζει καθόλου. Στην αρχή, στο πρώτο, το καλύτερο δεν ήξερα τι σημαίνει να κόψεις το χιαστό. Okay. Η πρώτη μέρα ήταν στο γιατρό, σε πόσο θα ξαναπαίξω. Θα μου είπε σε 6 μήνες. Έλεγα, οκ. Τώρα και στο δεύτερο, ήμουν και στο ένα χειρουργημένο και το άλλο. Πώς θα γυρίσω, τι πάντα είναι. Όταν στο πρώτο ήμουν λίγο στην αρχή, με ενοχλούσε το γονατό μου, άλλες λίγο να πρίζεται, λίγο ενοχλήσεις. Έλεγα τώρα και με το δεύτερο. Ειλικρινά σκεφτόμουν πάρα πολύ και αρκετό καιρό. Πώς θα είμαι όταν θα γυρίσω. Όταν περνάει ένα τόσο μεγάλο διάστημα και συνεχίζει να πονάς, να είσαι μακριά από το ποδόσφαιρο, γιατί το ένα βήμα είναι να γυρίσεις, να είσαι υγιής. Το άλλο είναι μετά από τόσο μεγάλη περίοδο, δεν ξέρεις από πού θα ξεκινήσει την ομάδα σου. Είναι μεγάλο το διάστημα που λείπεις. Αν θα ξαναεμφανιστεί. Είναι πολλά που ταλανίζουν το μυαλό σου στην ουσία. Μετά το χειρουργείο ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί εκεί βλέπεις ότι όντως συνέβη αυτό που συνέβη. Δηλαδή τότε καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικότητα. Γιατί πιο πριν ναι μεν υπάρχει αυτό, δηλαδή ότι είναι εις τραυματίας και. Απλά μετά το χειρουργείο είδα και το πόδι μου και γενικά το πώς νιώθεις, συνειδητοποίησα ότι όντως θα κρατήσει πολύ καιρό και θα περάσουν πολλές δύσκολες μέρες. Παντού, πήγα παντού για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γνώμη. Κοίτα, είναι μια στιγμή που χάνεις τα πάντα, δηλαδή σαν ποδοσφαιριστής. Δεν νιώθεις ποδοσφαιριστής για κάποιους μήνες, γιατί δεν βγαίνεις στο γήπεδο, δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Σκεφτόμουν τώρα στο μυαλό μου, είχα πράγματα ότι να σου πω μέχρι να αν θα ξαναπαίξω ποδόσφαιρο, αλήθεια σου λέω. Όταν περνάει ένα τόσο μεγάλο διάστημα και συνεχίζεις να πονάς, να είσαι μακριά από το ποδόσφαιρο, γιατί το ένα βήμα είναι να γυρίσεις, να είσαι υγιής. Το άλλο είναι μετά από τόσο μεγάλη περίοδο, δεν ξέρεις από πού θα ξεκινήσει την ομάδα σου. Είναι μεγάλο το διάστημα που λείπεις. Αν θα ξαναεμφανιστεί. Είναι πολλά που ταλανίζουν το μυαλό σου στην ουσία. Αυτό που είχα δεν μου έδειχνε στην αρχή ότι είναι εύκολα ξεπεράσιμο. Δηλαδή με ταρακούνησε. Τράκουνες πολύ και εγώ δεν ήμουν έτσι. Σε ένα αγώνα νομίζω στο Πανιόνιο
βράδυ ήξερα ακριβώς με το που έπαιζα στο χώρο του τι είχε συμβεί. Όχι τόσο πολύ στα αποδυτήρια, αλλά στο σπίτι μου ήμουν με έναν φίλο μου. Με έναν φίλο μου, ζούμε με δύο φίλους μου, ζούμε ένα. Και έκλαψα αρκετά το βράδυ. Μετά από 2-3 μέρες που όταν έκανα τη μαγνητική και έμαθα ότι τι ακριβώς έχω, εκείνη η στιγμή έβαλε τα κλάματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Βασικά δεν θυμάμαι πότε έχω κλέψει τελευταία φορά. Από πότε έκλαψα. Από συγκίνηση έκλαψα. Τότε όταν ξανά έπαιξα. Όταν γύρισα και έπαιξα το παιχνίδι, ένα παιχνίδι κυπέλλου στην Καρδίτσα. Καλή ώρα όταν μιλούσα στη συνέντευξη. Ναι, δεν άντεξα. Αυτό. Κατά καιρούς μιλούσα. Έχω και φίλο. Είναι φίλος μου. Δεν είναι μόνο ψυχολόγος και τον βλέπω σαν ψυχολόγο. Κάποιες φορές ένιωθα ότι βοηθηκόμουν, άλλες φορές τα έβλεπα όλα μαύρα. Χρειάζεται νομίζω, χρειάζεται η βοήθεια σε τέτοιες καταστάσεις. Μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Στήριξη τέτοιου τύπου είχα τους δικούς μου ανθρώπους, φίλους μου που ήταν, ας πούμε, καθημερινά εκεί. Γιατί ειλικρά και τον καιρό μισούσα να είμαι μόνος μου. Ειλικρά μισούσα να είμαι μόνος μου. Ήξερα ότι είναι... δεν έχει τόσο πολύ πόνο να πεις κάτι, αλλά είναι ένα εξάμηνο. Ήξερα πάνω κάτω οτιδήποτε για να κάνεις, χρειάζεται πολλής χρόνος, 6 μήνες. 6 μήνες... σκέφτεσαι μόνο το πόδι σου. Βασικά τους 4 πρώτους μέχρι να αρχίσεις να μπαίνεις με την ομάδα, λίγο να παίρνεις κάποια κομμάτια. Ήταν νομίζω τους χειρότερους μήνες της ζωής μου, μπορώ να πω. Όλο αυτό το διάστημα για μένα ήταν ίδιο στην ουσία, απαιτητικό πολύ, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι τραυματίας δεν κάνεις πολλά πράγματα, αλλά στην ουσία δουλεύεις και το πρωί και το απόγευμα για να επανέλθεις στα στάνταρ σου, σύν' ότι έχεις στο μυαλό σου το πότε θα γίνεις καλά. Είναι πολύ αγχωτικό όλο αυτό το διάστημα για έναν αθλητή που είναι τραυματίας. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι έτσι όπως το έχει ο κόσμος νομίζω στο μυαλό του. Η μητέρα μου ήταν πάντα δίπλα μου, που ήταν πολύ λογικό και στην εγχείρηση και μετά. Ξαναγύρισα σπίτι γιατί δεν μπορούσα να είμαι μόνος μου. Εντάξει, τα αδέρφια μου εννοείται ότι ήταν δίπλα μου και μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα. Ο κολλητός μου πάντα με βοήθησε και με έπαιρνε και στην προπόνηση. Η κοπέλα μου ήταν πολύ δίπλα μου, με βοήθησε και αυτή πάρα πολύ. Νοιαζόταν για μένα, με πρόσεχε. Γι' αυτό το λόγο μπόρεσα και γύρισα και γρήγορα σπίτι. Τον φυσιολογιστή της ομάδας μας. Εγώ που είχα πάει, όπως είπα, παντού, είχα ψάξει για τους λεγόμενους καλύτερους στο είδος τους και καλώς ή κακώς δεν πήρα την βοήθεια που έπρεπε. Και τελικά αυτό έγινε μέσα από την ομάδα, μέσα από ένα παιδί που μου έλεγε, θυμάμαι από την αρχή του τραυματισμού μου, να ασχοληθεί μαζί μου. Και εγώ εν τέλει έκατσα μαζί του μετά από καιρό. Δεν θα μπορούσα να έχω κάτσει από την αρχή και να ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά αυτά είναι επιλογές. Θεώρησα τότε ότι κάθε επιλογή ήταν σίγουρα για το καλό μου. Τέλος καλό, όλα καλά. Πάντα είχα κάποιον μαζί μου, σχεδόν νομίζω. Ειδικά το πρώτο δίμηνο, δεν ήμουν ασχετικό ποτέ μόνο. Αυτό με βοήθησε, όχι νομίζω, με βοήθησε νομίζω πάρα πολύ. Τους ξεχώρισα σίγουρα. Είδα ποιοι είναι πραγματικοί μου φίλοι, ποιοι νοιάζονται για μένα πραγματικά. Και είδα και κάποιοι παλιοί συμπαίχτες μου που ήμασταν φίλοι και είδα ότι όντως πραγματικά νοιάζονται για εμένα. Και μου στέλνανε μηνύματα, με βοηθούσανε. Είχα και τα γενέθλιά μου όταν τα είχα 18 Ιανουαρίου, μία μέρα πιο πριν είχα κάνει την εγχείρηση. Δηλαδή δεν μπορούσα να τα περάσω καλά και θυμάμαι όταν γύρισα πίσω ότι
δύο παλιοί μου συμπαίχτες με περιμένανε και μου είχαν κάνει ένα surprise party σπίτι του και ένιωσα πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος που είχα τέτοια άτομα τριγύρω μου. Ο φυσιοθεραπευτής που είχα στην ομάδα με βοήθησε πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε και ο κορονοϊός και θυμάμαι δηλαδή, θυμάσαι στην αρχή ο κορονοϊός, δεν μπορούσες να είσαι με κάποιον που δεν το γνωρίζεις και η γυναίκα του ήταν κάποιο, υπήρχε κάποιο ρίσκο και αυτός πήρε μεγάλο ρίσκο να είναι μαζί μου, να κάνουμε μαζί προπόνηση, να είναι κοντά μου, να με βοηθάει και το γνώρισα ακόμα καλύτερα, εντάξει τον εμπιστεύτηκα τυφλά και αυτή τη στιγμή δηλαδή πια δεν είναι μόνο ο φυσιοθεραπευτής μου, είναι και ο ψυχολόγος μου, είναι και ο φίλος μου. Μέχρι και σήμερα δηλαδή, οτιδήποτε συμβεί, άμα νιώσω κάτι, θα το συζητήσουμε και ψυχολογικά και σε φυσική κατάσταση. Μόλις βγήκα το χειρουργείο, έκανα το χειρουργείο την μέρα, την επόμενη πήρα εξιτήριο το μεσημέρι. Και δεν ήμουν και στα καλύτερά μου. Είχα πάρει τον κύριο Καρβουνίδη και από το νοσοκομείο δώσω ένα αυτόματο αυτοκίνητο, δεν θυμάμαι το ποιο αυτοκίνητο. Είχα πάει από το νοσοκομείο, κατευθείαν εκεί. Ξεκινάς δηλαδή βήμα προς βήμα, δηλαδή μαθαίνεις πάλι να περπατάς με το πόδι, να το εμπιστεύεσαι. Όταν λείπεις ένα χρόνο δεν αρκεί μόνο να γυρίσεις για να πεις ότι γύρισες. Δεν ήμουν έτσι εγώ, δηλαδή ήθελα να φτάσω πάλι τα στάνταρ που είχα πριν τον τραυματισμό. Όταν βγήκα από το δωμάτιο, είπα στο φυσιοθεραπευτή, okay, ξεκινάμε από τώρα. Δεν ήθελα να χάσω ούτε λεπτό. Ήθελα να γυρίσω όσο πιο γρήγορα μπορώ, όσο πιο δυνατός μπορώ και να μην με πάρει από κάτω αυτή τη στιγμή. Όταν γύρισα στο πρώτο μου παιχνίδι, είχαμε παίξει με το Λεβαδιακό, ήταν 18 νομίζω χρονιά, είναι η χρονιά που η Γιάκη πήρε το πρωτάθλημα. Και το πρώτο μου μάτσο που έπαιξε ήταν απέναντι στο Λεβαδιακό στο ΆΚΑ. Όσο μιλάει για ένα ΆΚΑ γεμάτο. Και ήταν εμένα το πρώτο μου παιχνίδι. Και με την νίκη με το Λεβαδιακό σφραγίστηκε μαθηματικά η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λες και άνοιξε ένα ορονοξύζη και ήμουν από πάνω. Ήταν ένα κλειστό φιλικό μεταξύ την ΑΖΕΤ και μια άλλη ομάδα. Το οποίο το είχε κανονίσει η ομάδα για εμένα προσωπικά, για να παίξω τα πρώτα μου λεπτά. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που γύρισα. Θυμάμαι είχα και κάποιες μονομαχίες που ήταν αρκετά σκληρές, δεν τις είχα νιώσει ακόμα στις προπονήσεις με την ομάδα. Και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος όταν τελείωσαν τα λεπτά που έπρεπε να παίξω και ήμουνα υγιής και μπορούσα να συνεχίσω, δηλαδή ο προπονητής μπορούσε να με πάρει μαζί του στην αποστολή. Όταν μπήκα ήταν τρομερό συνέστημα. Όπως σου είπα και πριν, πάλευα για να το κάνω αυτό ένα χρόνο και για να πατήσω πάλι στο γήπεδο. Τρομερό συνέστημα που σου προσωπικά εμένα μου έδωσε ακόμα περισσότερη διάθεση για να συνεχίσω, γιατί και η συνέχεια ήταν δύσκολη. Ποτέ δεν πρέπει να τα βάζεις κάτω, όσο και δύσκολα να είναι. Δεν πρέπει να χάσεις κανένα χρόνο στη ζωή σου στο να βελτιώνεις τον εαυτό σου. Πιστεύω πάρα πολύ στη βελτίωση. Και ότι βλέπεις πραγματικά η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, τριγύρω σου, το ποιοι είναι πραγματικοί, γιατί είναι μια δύσκολη φάση. Δεν παίζεις αρκετό καιρό ποδόσφαιρο. Και βλέπεις πραγματικά ποιοι είναι δίπλα σου, ποιοι θα σε βοηθήσουν. Έμαθα να προσέχω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου, γιατί αυτό έγινε λόγω ότι δεν πρόσεχα ιδιαίτερα τον εαυτό μου και έπαιζα χωρίς να ακούω το κορμί μου και έτσι την πάτησα. Ότι επίσης πρέπει να είσαι να πιστεύεις στο αποτέλεσμα, να έχεις θετική σκέψη και να μην το βάζεις κάτω ποτέ αυτό. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν είναι. Δεν ξέρεις καν τι σου ξημερώνει και το πιο τυπικό ότι με δουλειά μπορείς να
ας πούμε, όλα ξεπερνιούνται, οκ. Okay. Αυτά τα τυπικά βήματα που τα λέγαμε μόνο σε λόγια, αλλά μέσα από αυτές τις καταστάσεις του τραυματισμού μου τα είδα κιόλας. Ότι με δουλειά μπορείς να. Όλα εδώ ξεπερνιούνται, όλα τα πάντα. Πάνω σε θέματα τραυματισμών, έτσι.